Από σήμερα, μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, η νόση εντός εξαμήνου θα μπορεί να μπαίνει κάποιο στα δικαστήρια και του Ηρακλείου. Ενώ σε ό,τι αφορά τον ανεμβολίαστο πληθυσμό, η δυνατότητα πρόσβαση στο δικαστικό μέγαρο θα συνοδεύεται από αποδεικτικά αρνητικών τεστ, όχι όμως αυτοδιαγνωστικών, αλλά rapid ή μοριακών. Η οικία η εκδοθήσα που ισχύει από σήμερα είναι απολύτως σαφής. Δηλαδή, όσοι δεν διαθέτουν το πιστοποιητικό είτε εμβολιασμού είτε νόσησης, μπορούν να εισέρχονται στο δικαστικό μέγαρο, αυτό αφορά τους πάντες, έτσι, δικαστές, δικηγόρους, πολίτες και υπαλλήλους, είτε με PCR 72 ώρων, είτε με Rapid 48 ώρων. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν το θέμα, έτσι, όμως θα έλεγα ότι παρελπίδα σήμερα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν κυλήσει αρκετά όμαλα, δηλαδή περίμενα πολύ περισσότερα προβλήματα. Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα και η είσοδο στα δικαστήρια του Ηρακλείου γινόταν υπό προϋποθέσεις και πάντως με όσους επιθυμούν να μπουν να πρέπει να επιδεικνύουν τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι είτε έχεις νοσήσει, είτε έχεις εμβολιαστεί, είτε ότι ελέγχθηκες με rapid μοριακό τεστ πριν από συγκεκριμένες ώρες και είσαι αρνητικός στο COVID-19. Το SELF τώρα προβλέπεται για κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι κατεπίγουσες και δεν έχουμε καμία από τις προηγούμενες προϋποθέσεις, δηλαδή μιλάμε για ανεμβολία στο μη νοσήσαντα, μη κατέχοντα PCR ή rapid. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι ας πούμε διαδικασία προσωρινών διαταγών, αυτοφόρων, επίγουσών ανακριτικών πράξεων, απολογιών κλπ. Εφόσον δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες προϋποθέσεις ο εισερχόμενος, θα πρέπει να έχει ένα self-test το οποίο να έχει δηλώσει κανονικά. Πάντως, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, μέχρι και σήμερα, παρά τις δεσμεύσεις της πολιτείας, τα μέτρα έχει ζητηθεί να τηρούνται, ενώ ακόμη δεν έχει προβλεφθεί άτομα security να κάνουν τον έλεγχο, όπως επίσης δεν έχει υπάρξει προμήθεια σχετικών μηχανημάτων για το σκανάρισμα των πιστοποιητικών. Ακόμα δεν υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή, την οποία έχει υποσχεθεί το Υπουργείο ότι θα παρέχει στους κατατόπους σχηματισμούς, στα δικαστήρια. Δηλαδή δεν υπάρχει η υπηρεσία του security που πρέπει να... Υπάρχει μια security, αλλά αυτό αφορά, είναι άλλη διαδικασία, είναι από προηγούμενη διαδικασία. Προβλέπεται λοιπόν η πρόσληψη υπαλλήλων security με τη συνδρομή κάποιου αστυνομικού οργάνου, ο οποίο θα κατέχει κάποιο σκάνερ προκειμένου να σκανάρει τα σχετικά πιστοποιητικά, έτσι, για την αυθεντικότητα, για προς ασφάλεια.